διάρκεια της Επανάστασης του 1832, απέναντι στη Μοναρχία, ο Γιάννης Αγιάννης και ο Ιαβέρης βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο. Εκεί που ο άνθρωπος θα έκανε τα πάντα για να σωθεί. Ο Γιάννης Αγιάννης το μόνο που σκεφτόταν ήταν το πώς θα ήταν ευτυχισμένη η κόρη του, η οποία γνώρισε ένα νεαρό τον Μάιο τότε, εν μέσω πολεμικών καταστάσεων. Ο Ιαβέρης βρέθηκε σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να πιάσει επιτέλους το θύραμά του. Ήταν τέτοιο το ηρωικό πνεύμα του Αγιάννη και τέτοια η προσωπικότητά του, που μπορούσε να λυγίσει ακόμα και τον απόλυτα πιστό υπηρέτη του νόμου, Ιαβέρη. Ο θάνατος των επαναστατών αφήνει το σκηνικό άδειο, σαν ένα τραπέζι γεμάτο άδειες καρέκλες. There's a grief that can be spoken. There's a pain goes on and on. Empty chairs and empty tables. Now my friends are dead and gone. Here they talked of revolution. Here it was that leaped the flame. Hear the song about tomorrow, and tomorrow never came. Μια επιλογή που αισθάνθηκε ότι θα τον απελευθερώσει. Πόσο ειρωνικό αλήθεια. Ο επιχρόνια δεσμοφύλακας του Γιάννη Αγιάννη έφτασε να γίνει κι αυτός φύλακας άγγελός του, λίγο πριν δώσει τέλος στην ίδια τη ζωή του.